Πασίγνωστη τραγουδίστρια, έτσι, διαχρονική λαϊκή τραγουδίστρια για κάποιους. Αποκάλυψε μετά την Βάνα Μπάρμπα ότι έπεσε και αυτή θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, όχι από τον παραγωγό του Hollywood, αλλά εδώ πέρα, από Έλληνα επιχειρηματία και ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου και εκδότη, όπως λέει η ίδια. Μάλιστα. Η Άτζη Σαμίου, η Άτζη Σαμίου. Κύριε Σαμίου. Η Άτζη Σαμίου, όπου μόνη της στο προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook έγραψε χαρακτηριστικά ότι κάθε βράδυ επί 7 μήνες πάνω στην πίστα μου ψιθύριζε στο αυτή ο επιχειρηματίας του μαγαζιού ότι αν δεν έρθεις το βράδυ μαζί μου, αύριο να μην έρθεις στη δουλειά. Έγραψε στο Facebook χαρακτηριστικά η Άτζη Σαμίου. Εκτός από αυτό, συμπληρώνει ότι κάθε βράδυ ερχόταν, λέει, με φιλούσε στον νόμο και μου ψιθύριζε μπροστά σε όλο τον κόσμο πώς τόλμησες και έφυγες χθες. Αν δεν έρθεις το βράδυ μαζί μου, μην έρθεις αύριο στη δουλειά. Αυτό που είπαμε και πριν, λέει ότι επί 7 μήνες ζούσα έτσι αυτόν τον εφιάλτη. Ναι, να πήγαινε για δουλειά όμως. Δεν σηκώθηκε να πήγε. Σηκώνεσαι και πέφτει. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Καμπούρη? Ότι πήγε. Μισό. Παρακαλώ, κυρία μου, να είσαι προσεκτική. Αυτό σηκώνει μήνυση που λέτε. Γιατί? Εγώ το λέω. Έχετε στοιχεία? Εγώ. Έχετε στοιχεία? Εγώ. Στην κυρία Καμπριέλα μιλάω. Εγώ είπα ότι πήγε στη δουλειά. Α. Α. Να το είστε ξεκάθαρες αυτό που λέτε. Ναι. Να είστε λοιπόν, ξεκάθαρες. Η Άτζη Σαμίου επίσης προσθέτει και κάτι ακόμη. Τα έγραψε ίδια στο Facebook. Το ξαναλέμε αυτό. Λέει πως ο γνωστός εκδότης που είχε και περιοδικά ότι την είχε βάλει σε blacklist και μάλιστα λέει κάθε φορά που με ζητούσε σε φωτογράφηση για τα περιοδικά του έλεγε θα είναι εξώφυλλο η Άτζη Σαμίου. Αλλά ποτέ δεν κράτησε τον λόγο του γιατί είχα αρνηθεί την τουαλέτα του Ασλάνη που ήθελε να μου χαρίσει όσο και αν φώναζε Άντζι Άντζι και με κυνηγούσε. Η απάντηση ήταν μπορώ να την αγοράσω και μόνη μου. Αυτό ήταν blacklist forever. Έγραψε. Άρα μας λέει όμως επί 6 μήνες, 7 μήνες, ο συγκεκριμένος είναι κάθε βράδυ, έλα πού να πάει. Έλα μαζί μου το βράδυ. Έλα το βράδυ να σου εξηγήσω το όνειρο. Εκεί να βγουν τα γαστέρια, να δουν το φεγγάρι. Τι να δουν, την Ακρόπολη. Καταλαβαίνουμε μάλλον τι ήθελε να πει σύμφωνα με αυτά που λέει η Άτζη, αλλά δεν έφευγε. Εκεί λοιπόν είναι το θέμα. Ότι αν ένας καλλιτέχνης, μια γυναίκα δέχεται μια σεξουαλική παρενόχληση, υπάρχουν τα ελληνικά δικαστήρια. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε αμέσως, κυρία Σαμίου, να σηκωθεί και να φύγει και την κρίνουμε, γιατί η ίδια βγήκε δημοσίως και έκανε μια τέτοια ανάρτηση. Θα έπρεπε λοιπόν να πάει να κάνει τη μήνυσή της, να κάνει την καταγγελία της. Γιατί σαν και εκείνη θα είχαν πέσει θύματα και άλλες γυναίκες τραγουδίστριες. Και λιγότερο. Και ίσως πιο αδύναμες από την κυρία Σαμίου. Γιατί η κυρία Σαμίου είχε όνομα και ήταν φίρμα. Από την άλλη. Υπάρχουν τα κοριτσάκια τα μικρά που δεν είναι φίρμες. Και πιθανόν είχε και την οικονομική δυνατότητα να αντέξει μία σεζόν ανεργία. Και μπορούσε να πάει σε ένα άλλο καινούργιο κέντρο. Ήταν η Άτζη Σαμίου. Δυστυχώς. Δεν ήταν η Σουλαμπούλα. Τραγουδίστρες που ξεκινάνε τώρα, που δεν έχουν γίνει ήδη όνομα, φοβούνται να μιλήσουν, φοβούνται να βγουν να καταγγείλουν. Αλλά αυτό το πράγμα είναι ένα γαϊτανάκι. Αν γίνει μια φορά, θα ξαναγίνει. Και δεν το νόμο τη φιλούσε εκεί, πήγαινε στον νόμο και τη το φύλαγε. Και τη έλεγε εκεί τα διάφορα. Απορώ πάντως. Επάνω στην πίστα, λίγο. Επάνω στην πίστα, ναι. Όταν έφευγε, μάλλον από την πίστα, όχι, χαρακτηριστικά. Όχι, πάνω στην πίστα, μπράβο. Απορώ όμως γιατί κάνει αυτή την αποκάλυψη τώρα και δεν την έκανε όταν έπρεπε να γίνει ή νωρίτερα. Δεν αμφισβητώ καθόλου ότι συνέβη αυτό στην Άτζη Σαμίου. Αλλά επειδή ίσως χάθηκε λίγο από το προσκήνιο, ίσως ήθελε με αυτή τη δήλωσή της να ξαναβγεί. Χωρίς να την αμφισβητώ για τα επόμενα. Έχει εγκαταλείψει το τραγούδι, σωστά, Μαρία Καραγιάννη. Ναι. Δεν τραγουδάει κάπου πλέον. Όταν δουλεύεις βράδυ σε μπουζούκια, όλα αυτά παίζουν. Τώρα δεν είμαι μικρά παιδιά αύγαλτα που πήγανε. Κακός όμως, Γκαμπριέλα μου, αυτό που λες τώρα, ας πούμε, είναι σαν να θεωρείται νόμος και κανόνας ότι πρέπει ο επιχειρηματίας. Κάντε την καταγγελία σας! Να ζητήσει από την τραγουδίστρια ή από την. Να κοιμηθούν μαζί. Όχι, θα πρέπει να σταματήσει αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Η τραγουδίστρια είναι τραγουδίστρια. Το μοντέλο είναι μοντέλο. Ηθοποιός είναι ηθοποιός. Κάνουν μια δουλειά. Περάστε το κρεβάτι, κυρίες μου. Δεν κάνουν λειτουργήμα. Αυτό είναι το πράγμα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Σηκώνεσαι και φεύγεις. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο έχουμε το